Θα προσέλθει την Παρασκευή στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών στην παρουσία του Χάρη Γεωργιάδη. Οδυσσία αναφορικά με το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Αβέροφ Νεοφύτου. Τόνισε ότι οι προτάσεις αυτές μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη του χρόνου και συμπλήρωσε πως πριν από την Παρασκευή θα ενημερωθεί και ο Υπουργός Οικονομικών. Οι δηλώσεις του κ. Νεοφύτου έγιναν αμέσως μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία του ΚΕΔΕ. Αν υπάρχει η πολιτική βούληση και εκ μέρους της κυβέρνησης και εκ μέρους των άλλων πολιτικών κομμάτων, μπορούμε να εξοικονομήσουμε δεκάδες εκατομμύρια από αυτό το σπάταλο κράτος που το συντηρούν οι φορολογούμενοι. Τις δηλώσεις Αβέροφ Νεοφύτου σχολίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΟΕΒ Χρήστο Μιχαηλίδη. Λέει ο κύριος Νεοφύτου ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από τη φορολογία ανακίνητης ιδιοκτησίας. Στα δικά μου τα αυτιά ηχεί ως έναν ξέσπασμα ενός κακοφανισμένου παιδιού, γιατί δεν έγινε το δικό του, και να βρούμε έναν τρόπο να κόψουμε από τις ανελαστικές δαπάνες. Ο κ. Νεοφύτου ανακοίνωσε επίσης ότι κατά την αυριανή ολομέλεια του σώματος θα καταθέσει προτάσεις που αφορούν στην κατάργηση των πολλαπλών συντάξεων και την εξίσωση του ορίου συνταξιοδότησης των κρατικών αξιωματούχων με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Στην κοινωνία εύλογο το ερώτημα, γιατί ο καλουπιής να παίρνει σύνταξη στα 65 του και ο βουλευτής και ο υπουργός στα 60. Δηλώσεις έγιναν και από τους Φιδί Απειλίδη, πρόεδρο του ΚΕΒΕ, και Χρήστο Μιχαηλίδη, πρόεδρο της ΟΕΒ. Εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά του κράτους, είναι καλό να μειώνονται όσο μπορεί να μειωθούν. Αυτό πάντα φέρνει ανάπτυξη και τον αντίον αυξάνει τα έσοδα του κράτους. Εισηγούμαστε επίσης και το θέμα της σύγκλησης ενός Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας για να βλέπουμε από κοινού και συλλογικά και υπεύθυνα όλα τα θέματα που αφορούν τουλάχιστον την οικονομία. Ο κ. Νεοφύτου αναφέρθηκε και στη βιωσιμότητα των Κυπριακών Βιομηχανικών Μονάδων, λέγοντας ότι το πρόβλημα αφορά θέση του βοηθού Γενικού Ελεγκτή, ότι οι μονάδες που έχουν μισθώσει κρατική γη δεν μπορούν να υποβάλουν ως υποθήκη το συμβόλαιο μίσθωσης.